Την ώρα που οι προβλέψεις για τη νέα τουριστική περίοδο είναι αβέβαιες εξαιτίας του πολέμου, ο Μητροπολιτικός Δήμος στο Ρέθυμνο δεν το βάζει κάτω, σηκώνει μανίκια και καταρτίζει φιλόδοξα και ρεαλιστικά σχέδια, επιχειρώντας το δικό του άλμα. Στόχος του, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV η αντιδήμαρχος Πέπη Μπυρλυράκη, είναι να καθιερωθεί το Ρέθυμνο ως ένας ασφαλής προορισμός για όλο το χρόνο, θέμα το οποίο συζήτησε πρόσφατα και με τον ίδιο τον Υπουργό Τουρισμού. Υποσχεθήκαμε στον Υπουργό και στους συνεργάτες του ότι το Ρέθυμνο θα τους παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει σαν ένας ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός, για να αξιοποιηθεί από τον Υπουργό και τους συνεργάτες του, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ, για το μέλλον, το άμεσο μέλλον. Φιλοδοξούμε, όπως πιστεύω και όλη η Κρήτη μπορεί, με μερικές ίσως εξαιρέσεις, έχουμε τις υποδομές να είμαστε 12μηνος τουριστικός προορισμός. Έχουμε και μνημεία και φύση και κλίμα και επιχειρηματίες καλούς και πολίτες. Και βάλτε νομίζω μια... λοιπόν ότι έχουμε όλο αυτό το κατάλληλο μείγμα για να είμαστε ίσως ο καλύτερος προορισμός της Μεσογείου. Ποντάροντας εναλλακτικές μορφές θεματικού τουρισμού βιωματικού χαρακτήρα, αυτοδιοίκηση, φορείς και επιχειρηματίες βάζουν πλώρη για νέες αγορές, επικοινωνώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και της ενδοχώρας του Ρεθύμνου με την παράλληλη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό με τις εμπειρίες, τον πολιτισμό, στην γαστρονομία και σε όλα αυτά που κάθε μέρα μπορεί να απολαύσει κανείς εδώ, ακόμα και μια κουβέντα με τους ντόπιους, τους φιλόξενους ντόπιους που σε κάνουν φίλου τους, είναι ένα πολύ μεγάλο ατού για να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά και να ξεπεράσουμε τους μεσογειακούς προορισμούς νησιωτικούς που δουλεύουν όλο το χρόνο και που και εμείς το δικαιούμαστε. Πάντως, εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν, η Πέπη Μπυρλυράκη απευθύνει νέα έκκληση στους επιχειρηματίες του τόπου να μην κάνουν εκτόσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο όνομα της ποσότητας. Έχουμε ένα επίπεδο υψηλό. Πρέπει να συνεχίσουμε να κρατήσουμε το επίπεδό μας το υψηλό στις υπηρεσίες μας και να κάνουμε αυτό που κάνουν τώρα πια πολύ μετά, πολύ πριν από μας, αλλά πολύ αργά σε σχέση με την προϋπηρεσία τους, η Μαγιόρκα και άλλες ισπανικές πόλεις. Δηλαδή, θέλουμε ποιότητα, όχι απαραίτητα ποσότητα.